Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγόπουλε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κυρίως η δουλειά μας έχει να κάνει με έρευνες για προϊόντα. Εσείς βεβαίως παρακολουθείτε τις δημοσιοποιημένες έρευνες που συνήθως είναι οι κοινωνικοπολιτικές. Τη συγκεκριμένη έρευνα την αντιμετωπίσαμε ως μια έρευνα κοινωνικού περιεχομένου, γιατί όπως αποδείχθηκε για τα αποτελέσματα, το ποδόσφαιρο είναι ένα, έχει μια ευρύτατη κοινωνική βάση απήχησης, άρα αποτελεί μέρος της κοινωνικής μας δραστηριότητας. Εντάξει, οι έρευνες για τα προϊόντα ως συνήθως γίνονται για τις εταιρείες και αποτελούν το εργαλείο τους για τη στρατηγική τους, τη βελτίωσή τους κτλ. Αυτό που ο κόσμος βλέπει είναι τις δημοσκοπήσεις των κομμάτων, των υποψηφίων δημάρχων κτλ. Και μια τέτοια έρευνα είναι, όπως αυτή για το ποδόσφαιρο, λογικά αποτελεί θέμα συζήτησης. Θέλω να ρωτήσω δύο τρία πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Πολύ ευχαρίστως να ρωτήσετε, απλώς να πω μακάρι τα θέματά μας αυτή την εποχή στην Ελλάδα να ήταν αυτά, μακάρι. Ναι, δεν είναι αυτά, είναι η πανδημία, οι συνέπειες, αλλά θεωρώ ότι το να συζητάμε συνέχεια για την πανδημία, για τις συνέπειες, για την στρατηγική της κυβέρνησης, τα λάθη, τις αδυναμίες, μας προκαλούν μια ακόμα μεγαλύτερη κατάθλιψη, αν μου επιτρέπετε, ναι, ένα ψυχοπλάκωμα, το οποίο για να το ξεπεράσουμε πρέπει να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο. Έχετε ενδεχομένως δίκιο, έχετε δίκιο. Μικρότερη σημασία, αλλά δεν σας κρύβω ότι και εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ στην ΑΛΚΟ το θεωρήσαμε μια ανάσα ανάμεσα σε δεκάδες έρευνες που αφορούν τον κορονοϊό. Ήταν μια ανάσα και πρέπει να σας πω και για τους, για τους ανθρώπους που συμμετείχαν. Συμμετείχαν με μεγαλύτερη προθυμία από τη συνήθως τις έρευνες, ίσως για τον ίδιο λόγο, γιατί κάτι διαφορετικό ήταν το αντικείμενο της διερεύνησης. Πόσο έμπειρος είστε, πόσο ξέρετε καλά. Θα ήταν, είναι η πρώτη μου ερώτηση. Ως συνήθως ο κόσμος, ιδιαίτερα σε τέτοιες εποχές που δεν αισθάνεται καλά, έχει μια άρνηση ως προς τη συμμετοχή του σε έρευνα. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Όχι, δίκιο. Έχω δίκιο, ωραία. Πώς αντιμετώπισαν λοιπόν αυτοί που καλέσατε στην διάθεσή σας να πάρετε τις πληροφορίες? Και πάνω, πάνω σε αυτό, συγγνώμη κύριε Παναγόπουλε, νομίζω ότι με τα λίγα που ξέρω από στατιστική και έρευνες, ότι το σύνολο των 2.000 ανθρώπων που ρωτήθηκαν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί έχουμε δει και δημοσκοπήσεις πολιτικού περιεχομένου με 1.000 άτομα, 1.200, 1.100. Λοιπόν, απαντώ και στα δύο. Πράγματι το δείγμα είναι ασυνήθιστα μεγάλο για τα δεδομένα της Ελλάδας των τελευταίων ετών. Όπως σωστά είπατε, οι πολιτικές έρευνες συνήθως έχουν δείγμα 1.000 άτομα. Το μέγεθος του δείγματος, όσο μεγαλύτερο τόσο περισσότερο αυξάνει τη στατιστική επαρκία και άρα έχει σημασία. Και είναι για μας πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι το Open σήκωσε και το κόστος, αν θέλετε, μιας τόσο μεγάλης έρευνας. Σε ό,τι αφορά την διάθεση απόκρισης του κοινού, ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη. Εκτιμώ ότι έχει να κάνει με το αντικείμενο, με το αντικείμενο της έρευνας. Ότι επειδή υπάρχει ενδιαφέρον, υψηλό, ειδικά ανάμεσα στους άνδρες, υπήρξε και μεγαλύτερη προθυμία συμμετοχή στην έρευνα. Μάλιστα. 2.000 άτομα συμμετείχαν. Μάλιστα. Ηλικίες 17 και αν. Δίνω χρηστικές πληροφορίες για τους ακροατές. Στα σπίτια, δηλαδή σε σταθερά τηλέφωνα απευθύνεστε. Σωστά. Μάλιστα. Τυχαία η δειγματοληψία τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Για την ακρίβεια, η περιγραφή είναι τυχαία στρωματοποιημένη. Χωρίς να θέλω να κουράσω, τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αναζητούμε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού και σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική του διασπορά στις περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε ό,τι αφορά το φύλο και την ηλικία του. Απλώς δεν ξέρουμε με ποιον θα μιλήσουμε. Μάλιστα. Όταν κάποιος δεν είναι 17 και το σηκώνει το τηλέφωνο ένα παιδί στο σπίτι, δεν γίνονται οι ερωτήσεις. Το δυσκολότερο είναι το ανάποδο. Η πιο δύσκολη ηλικιακή ομάδα για να απαντήσει στις έρευνες είναι η νεότερη, 17-24 ετών. Μπορεί λοιπόν σε μια έρευνα να έχει ολοκληρωθεί η δειγματοληψία όλων των υπόλοιπων ηλικιών μέσα σε, ξέρω εγώ, 3 ημέρες και να χρειαστούν άλλες 3 ημέρες για να αναζητήσεις και να σου απαντήσουν άτομα 17-24 ετών. Όσα πρέπει να σου απαντήσουν, γιατί έχουν συγκεκριμένη αναλογία στο δείγμα ανάλογα με την αναλογία του πληθυσμού. Δεν είναι, είπαμε, είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα.
Έτσι, το είπατε. Το είπατε. Επίσης, να τονίσουμε ότι η έρευνα διεξήχθη από τις 22 έως τις 29 Μαρτίου. Πολύ σωστά. Γιατί το λέω, γιατί νομίζω ότι η εποχή, μάλλον δεν νομίζω τίποτα, η εποχή παίζει ρόλο στο αποτέλεσμα. Η χρονική στιγμή παίζει ρόλο. Ναι, όχι απλώς η εποχή. Παίζει. Η έρευνα είναι, είναι μια φωτογραφία, αν θέλετε, μιας κοινωνικής πραγματικότητας, τη χρονική στιγμή που πραγματοποιούνται. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας, συμπεριφορές, τάσεις, οι οποίες μας ακολουθούν χρόνια. Υπάρχουν όμως και άλλα που μπορεί να μεταβάλλονται από μέρα σε μέρα. Μάλιστα. Το 40% απάντησε ότι ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο. Το 60% απάντησε όχι. Σωστά. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Είναι κυρίως γυναίκες στο 60%. Ναι, είναι κυρίως γυναίκες. Ανάμεσα στους άνδρες ενδιαφέρεται το 65%, υψηλότατο ποσοστό, στις γυναίκες το 15%. Μικρότερο, αλλά όχι και αμεληταίο, για να είμαι ειλικρινής. Γενικά το επίπεδο ενδιαφέροντος, και προσέξτε γιατί εδώ έχει σημασία, ενδιαφέρον σημαίνει κάτι περισσότερο, για παράδειγμα, από το να ξέρω ποιος είναι ο πρωταθλητής ή να ξέρω ποιες είναι οι μεγάλες ομάδες. Ενδιαφέρον σημαίνει ότι παρακολουθώ τα δρόμενα, δηλαδή παρακολουθώ αποτελέσματα. Έτσι, είναι μια σφιχτή ερώτηση αυτή, αυστηρή ερώτηση, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Βεβαίως. Άρα, οι 65 στους 100 άνδρες στη χώρα, ηλικίες 17+, ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο. Κρατάω αυτό γιατί το άλλο είναι αρνητικό, το 40% επί του πληθυσμού. Όχι, είναι. Είναι υψηλό ποσοστό για μια κοινωνική δραστηριότητα. Το ποδόσφαιρο είναι δημοφιλές, είναι παρηγοριά, είναι διέξοδος. Είναι δημοφιλές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το συμπαθούν οι γυναίκες που δεν ενδιαφέρονται. Απλώς δεν παρακολουθούν τα δρόμενα. Γι' αυτό σας είπα, είναι αυστηρή η ερώτηση. Δηλαδή το ποδόσφαιρο το ξέρουν όλοι. Τις ομάδες τις ξέρουν όλοι. Απλώς ανάμεσα στις γυναίκες δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον που σημαίνει θα καθίσω να παρακολουθήσω μια αθλητική εκπομπή, θα διαβάσω ένα αθλητικό site. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν εικόνα για το ποδόσφαιρο. Άλλο όμως το να έχεις μια εικόνα γενικότερη και άλλο να ενδιαφέρεσαι. Εδώ αναζητήσαμε αυτούς που ενδιαφέρονται. Αυτούς δηλαδή που παρακολουθούν από κοντά το τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί αυτοί μπορεί να έχουν και καλύτερη άποψη και εικόνα, έτσι. Μιλάμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κύριε Παναγόπουλο, όχι για το ευρωπαϊκό. Βεβαίως, για το ελληνικό. Το ελληνικό. Ωραία. Υπάρχει μία ερώτηση. Γιατί απουσιάζουν από τη μέτρηση οι φύλαθλοι του Ηρακλή και του Πανιωνίου? Θα μπορούσε κάποιος να μου πει γιατί παρουσιάζουν οι φύλαθλοι της Ξάνθης, γιατί... του Πανθρακικού, ναι. Αλλά όχι. Εστιάζω σε δύο μεγάλες ομάδες και ιδιαίτερα στον Ηρακλή. Η έρευνα αναζήτησε τις φύλαθλες προτιμήσεις για τις ομάδες που μετέχουν στη Super League. Μάλιστα. Άρα αυτοί που συμμετείχαν και απήντησαν με βάση το ερώτημα. Ναι, γιατί υπάρχει και ο Πασεραϊκός, γι' αυτό, Κώστα. Και ο Πασεραϊκός. Εντάξει, υπάρχει ο Πασεραϊκός. Από το Βόλο προφανώς και υπάρχει ο Πασεραϊκός. Προφανώς. Όλοι, ναι. Με συγχωρείτε, γιατί αυτό έχει σημασία. Προφανώς, όλοι έχουν και προτιμήσεις σε σχέση με την ομάδα της πόλης τους, της περιοχής τους. Έτσι, αυτό είναι σαφές. Και πιθανότατα κάποιοι να έχουμε και δύο προτιμήσεις. Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα να υποστηρίζω τον Όφη, αν είμαι κάτοικος του Ηρακλείου, αλλά και τον Ολυμπιακό. Εδώ λοιπόν ζητήθηκε η φύλαθλη προτίμηση για τις ομάδες που μετέχουν στη Super League, άρα μιλούμε στην πραγματικότητα για 14 ομάδες, και η πρώτη προτίμηση, δηλαδή αυτό που λέμε ποια ομάδα είσαι, βρε παιδί μου, έτσι μπορεί να συμπαθείς κι άλλες. Ναι. Αυτό νομίζω απαντά στο ερώτημα. Ξεκάθαρο. Υπήρξαν δηλαδή κάποιοι που απάντησαν ότι είμαι Ηρακλής και δεν καταγράφηκαν. Λόγω της απουσίας του Ηρακλή. Το ερώτημα είχε να κάνει με τις ομάδες, την υποστήριξη των ομάδων, επαναλαμβάνω, της σούπερ κατηγορίας. Μπορούσες να πεις όποια ομάδα ήθελες από τη Super League, μπορούσες να πεις καμία. Έτσι, δεν διαβάζει κανείς τα ονόματα των ομάδων, είναι αυθόρμητα. Σε ρωτά από τις ομάδες αυτές ποια υποστηρίζεις. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, ναι, μπορεί κάποιος να υποστηρίζει τον Πανσεραϊκό, αλλά από τη σούπερ κατηγορία να είναι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Άρης, οτιδήποτε. Μάλιστα. Να ρωτήσω, εσείς σαν εταιρεία, σαν πρόσωπο με τους συνεργάτες σας, υπάρχουν κάποια νούμερα, γιατί πλέον μιλάμε για νούμερα ξεκάθαρα, που σας εντυπωσίασαν? Ναι, υπάρχουν 2-3, πρέπει να σας πω. Για να ξεκινήσω από το
από ένα κομμάτι που δεν έχει να κάνει με τις ομάδες, μας έκανε μεγάλη εντύπωση το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τη χρήση των μέσων της τηλεόρασης για την παρακολούθηση των δρόμενων στο ποδόσφαιρο. Προφανώς η πανδημία έχει παίξει καταλυτικό ρόλο εδώ, διότι το τελευταίο διάστημα δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο. Όμως το γεγονός ότι όλοι πρακτικά όσοι ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο βλέπουν αγώνες στην τηλεόραση και η συντριπτική πλειονότητα, πάνω από 80% παρακολουθεί και τηλεοπτικές εκπομπές, είναι, θα έλεγα, μεγαλύτερο από όσο αναμέναμε, ειδικώς για τις εκπομπές, και δείχνει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο μια συνήθεια στη ζωή μας και μια έτσι, αγάπη, είναι ταυτοχρόνως και ένα πολύ ισχυρό τηλεοπτικό προϊόν. Το δεύτερο που μας έκανε εντύπωση, και έχει να κάνει αυτό και με το γεγονός ότι είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε στην Ελλάδα έρευνα για το ποδόσφαιρο, η τελευταία που βρήκαμε δημοσιευμένη έχει γίνει το 2015, δηλαδή 6 χρόνια πίσω. Και πρέπει να σας πω ότι η κατάταξη, η σειρά κατάταξης των ομάδων είναι ίδια. Δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά. Ήταν και τότε πρώτος ο Ολυμπιακός, δεύτερος ο Παναθηναϊκός, τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτη η ΑΕΚ, πέμπτος ο Άρης, με διαφορά. Μας έκανε μια εντύπωση, αλλά μπορεί να είναι δικό μας, έτσι, δική μας λάθος εκτίμηση, ότι τα ποσοστά του Παναθηναϊκού είναι πολύ υψηλά. Το λέω αυτό διότι θεωρούμε ότι είναι λογικό ότι η απήχηση μιας ομάδας έχει και σχέση με τις επιτυχίες των τελευταίων ετών. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν είναι μόνο αυτό. Παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες. Η οικογενειακή παράδοση, η συνήθεια, όλα αυτά προσμετρώνται στην επιλογή της ομάδας. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεύτερο στοιχείο που μας έκανε εντύπωση. Και το τρίτο στοιχείο που το περιμέναμε, αλλά δείχνει πόσο ισχυρή είναι η σχέση του Έλληνα με το ποδόσφαιρο, είναι ότι ενώ το πρωτάθλημα αξιολογείται αρνητικά, και αυτό δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει, έτσι, παρόλα αυτά διαπιστώνει κανείς ότι η διάθεση των φιλάθλων να βρεθούν και πάλι στα γήπεδα παρά την πανδημία, όταν με το καλό τα υγειονομικά προβλήματα ξεπεραστούν, είναι εξίσου ισχυρή με αυτή που ήταν πριν την πανδημία, και επαναλαμβάνω, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε και την καλύτερη εικόνα ως φίλαθλοι για το πρωτάθλημα μας. Είναι αυτό που λέμε ότι μπορεί να μην μ' αρέσει, αλλά τι να κάνω, αυτό είναι, θα το ακολουθήσω. Είπαμε, επίσης, είναι πολύ ισχυρή στάση ζωής. Η σύνδεση με το ποδόσφαιρο, από ό,τι φαίνεται, είναι μια ισχυρή σύνδεση. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην έχει επιτυχίες στο ποδόσφαιρο, όμως επειδή είπατε ότι αποτελεί παράδοση, έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες στο μπάσκετ επί 20 χρόνια. Αυτό αλήθεια θεωρώ ότι αυτό μπορεί να έχει επηρεάσει. Η έρευνα να ήταν για το ποδόσφαιρο. Okay, αλλά ναι, αλλά παρόλα αυτά όλα παίζουν ρόλο. Βέβαια, δεν είμαι μπάσκετ, στο μπάσκετ Παναθηναϊκός και στο ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ. Προφανώς και είμαι. Δίκιο. Έχετε δίκιο. Και αυτό μετρά. Είναι συνολικά. Ναι. Έχετε δίκιο. Είπατε ότι το 2015 η τελευταία έρευνα έδειξε την ίδια σειρά Ολυμπιακό, ναι, Παναθηναϊκό, ναι. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΑΡΕ. Ναι, ναι. Και μάλιστα με την αναζήτησα στο διαδίκτυο, δηλαδή, γιατί δεν. Και τη βρήκα από μια πολύ αξιόλογη συνάδελφο εταιρεία, τη Μέτρων Ανάλυσης. Τα ποσοστά ήταν μάλιστα και πολύ κοντινά με τα τωρινά. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, δεν είναι σωστό να συγκρίνει κανείς διαφορετικές έρευνες, αλλά παρόλα αυτά, έστω και με σχετική έννοια, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ δείχνουν να έχουν ανεβάσει τη δυναμική τους. Ο Άρης έχει ακριβώς το ίδιο ποσοστό με αυτό που είχε τότε, από ό,τι είδα. Η εικόνα είναι κοντινή, θα έλεγε κανείς. Κύριε Παναγόπουλε, μία άνω τελεία και 30 δευτερόλεπτα υπομονή, να ακούσουμε λίγο το χορηγό της ώρας και επιστρέφουμε. Ασφαλώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να συνεχίσουμε την κουβέντα με τον κύριο Παναγόπουλο, ιδρυτή της ΑΛΚΟ. Βεβαίως. Και αυτός που ηγήθηκε της μεγάλης έρευνας που παρουσίασε το Open για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κώστα. Ναι, τον ακούμε με μεγάλη προσοχή και θεωρώ ότι αυτό που είπαμε στην αρχή ξέφυγε από τα τετριμένα ο κύριος Παναγόπουλος με τους συνεργάτες του με αυτή την έρευνα. Κοιτάξτε, αυτή είναι αλήθεια. Δηλαδή, όλες οι έρευνες έχουν ενδιαφέρον. Από το να μετρά κανείς για χάλκινους σωλήνες μέχρι για μακαρόνια. Και είναι και πολύ σημαντικό για τους χρήστες των ερευνών αυτών, γιατί οι άνθρωποι στηρίζουν τη στρατηγική τους πάνω στα ιδρύματα. Αλλά η κοινωνική έρευνα πάντα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και αυτή ήταν μια διαφορετική κοινωνική έρευνα ως προς το αντικείμενο. Και αυτό πράγματι σε κάνει. Δεν σας κρύβω ότι εδώ στην ΑΛΚΟ και οι συνεργάτες είναι και ποδοσφαιρόφιλοι, μάλιστα
είχαμε και με τη σχετική καζούρα μεταξύ τους για το τι γίνεται, έχει ένα ενδιαφέρον. Και εγώ δεν σας κρύβω, παρότι όπως ίσως ξέρετε η μεγάλη μου αγάπη στον αθλητισμό είναι ο Στίβος, αλλά παρόλα αυτά και εγώ παρακολουθώ το ποδόσφαιρο και με ενδιαφέρει. Άρα είχα και ένα, όλοι θέλαμε να δούμε τι θα αποτυπωθεί. Ένα κοινωνικοποιημένο άτομο είναι αδύνατο να μην ασχολείται με το ποδόσφαιρο, έστω και επικουρικά, έτσι, για να ενημερώνεται ως προς το τι συμβαίνει. Όχι, ανήκω σε αυτούς που παρακολουθούν και αγώνες και έχω και οπαδική προτίμηση. Δεν είναι μυστικό ότι είμαι φύλαθος του Ολυμπιακού. Μάλιστα, οκ. Okay. Όπως λέει ένας καλός μου συνεργάτης εδώ, κανείς δεν είναι τέλειος άλλωστε, ο οποίος δεν είναι Ολυμπιακός, όπως αντιλαμβάνεστε. Όντως, στο κομμάτι επιλογής ομάδας δεν είστε τέλειος, κύριε Παναγόπουλο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, σε σχέση με τις υπόλοιπες στην πρώτη τετράδα, είναι η ομάδα με τις λιγότερες κατακτήσεις τίτλων. Κοινωνικά πώς εξηγείτε τη δυναμική του? Είναι τρίτη δύναμη στην Ελλάδα με 60% στην Μακεδονία και τη Θράκη. 59%. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για μελέτη. Είναι μια ομάδα που είναι προφανές ότι τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει οπαδούς. Θα μου πείτε τα τελευταία χρόνια υπήρξαν και αγωνιστικές επιτυχίες, αλλά είπαμε δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας έλεγα ότι έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, από τις ομάδες της Super League, είναι η ομάδα εκείνη που δείχνει να έχει πολύ συγκεντρωμένες προτιμήσεις που ξεφεύγουν ίσως ακόμα και από το αθλητικό πεδίο και θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και ευρύτερα μια διάθεση έκφρασης της κοινωνίας αυτών των περιοχών να συνταχθούν. Και ο Άρης είναι ισχυρός στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αντιθέτως, στην Αττική, για παράδειγμα, η φύλαθλη προτίμηση στον ΠΑΟΚ είναι πολύ μικρή. Θα έλεγα ότι ενέχει ευρύτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά η σχέση του ΠΑΟΚ με τη Βόρεια Ελλάδα, με τη Μακεδονία και τη Θράκη, τα οποία προφανώς έχουν διαπλαστεί σε βάθος χρόνου και οι επιτυχίες των τελευταίων ετών, οι αγωνιστικές εννοώ, αλλά και άλλες αλλαγές. Δηλαδή η γενικότερη εικόνα που δίνει μια ομάδα, που είναι μια εικόνα που αφορά τις πρωτοβουλίες της και εκτός των γηπέδων προφανώς, η κοινωνική της δραστηριότητα, οι άνθρωποι που την εκπροσωπούν, όλα αυτά παίζουν ρόλο και είναι φανερό ότι αυτά έχουν υψηλή απήχηση στην Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι, και αυτό προκύπτει και είναι αν θέλετε η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, θα παρατηρήσατε ίσως και εσείς ότι στις νεότερες ηλικιακές ομάδες ο ΠΑΟΚ έχει αυξημένα ποσοστά. Πράγμα, το οποίο σημαίνει ότι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει μια δυναμική σχετικώς πρόσφατη. Α, σχετικώς πρόσφατη. Επειδή είναι αυξημένα τα ποσοστά του σε νεαρές ηλικίες. Μάλιστα. Άρα αυτό δείχνει ότι και οι επιτυχίες παίζουν ρόλο, διαμορφώνουν τις προτιμήσεις των φιλάθλων. Βεβαίως παίζουν ρόλο. Μια και βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη και μιλάμε για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και ο Άρης έχει νεανικότερο κοινό σε επίπεδο φιλάθλων στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ο Άρης μάλιστα και ο Άρης επίσης είναι ισορροπημένος ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, όπως είναι και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχει σχετικώς ίδια ποσοστά, περίπου ίδια ποσοστά και στα δύο φύλλα. Και αυτό επίσης έχει ένα ενδιαφέρον. Σέργιο, σας δυσκόλεψε κάτι πάνω στο αντικείμενο της έρευνας ή όλα κύλησαν ομαλά και δηλαδή υπήρξε κάτι που δεν το περιμένατε? Θα μου πείτε, έχετε μια εμπειρία δεκαετιών. Σας είπα δύο-τρία. Κοιτάξτε, μεθοδολογικά αυτές είναι απλές έρευνες. Η φροντίδα μας πάντα είναι το ερωτηματολόγιο να μην είναι τόσο μεγάλο ώστε κάποιος να κουραστεί, γιατί όταν σας καλώ στο τηλέφωνο και δεχτείτε να απαντήσετε, δεν μπορώ να σας κρατώ και ένα τέταρτο, έτσι. Άρα πρέπει κανείς να δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο με απλές ερωτήσεις και τόσες ώστε να μην κουράσει αυτόν που απαντά και κλείσει το τηλέφωνο διότι δεν έχει άλλο χρόνο. Δεν είχαμε δυσκολίες. Πρέπει να σας πω ότι οι δυνατότητες ανάλυσης από εδώ και πέρα, γιατί ελπίζω και πιστεύω πραγματικά όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο να συνειδητοποιήσουν ότι αν κάποιες παθογένειες και κάποιες αδυναμίες βελτιωθούν, η απήχησή του που είναι ήδη υψηλή μπορεί να γίνει ακόμα υψηλότερη στα χρόνια που έρχονται.
Και θέλω να πιστεύω ότι θα, από τη στιγμή που η έρευνα δημοσιοποιήθηκε, ότι έχουν όλοι πρόσβαση, μπορούν να πάρουν τα στοιχεία, συνεπώς θα ασχοληθούν λίγο παραπάνω με αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι ωραίο για το πρωτάθλημά σου, το κορυφαίο σου πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, το 58% να έχει αρνητική γνώμη και, και ένα ποσοστό να, έχει και, να μην έχει και γνώμη, το οποίο καλό δεν είναι. Λοιπόν, η αναλογία 58-34, 58% αρνητικές γνώμες και 34% θετικές για το πρωτάθλημα της Super League, πολύ απέχει από το να είναι μια ικανοποιητική τοποθέτηση από τη μεριά των φιλάθλων. Άρα 34... χρειάζεται δουλειά εκεί. Το 34% από ποια δεξαμενή προέρχεται? Προέρχεται, εννοείται σε σχέση με τις οπαδικές προτιμήσεις. Ναι, ναι. Προέρχεται κυρίως από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι είναι και οι μόνοι φίλαθλοι που έχουν θετική εικόνα για το πρωτάθλημα σε ποσοστό 52%. Και πρέπει να πω ότι και αυτό ακόμα, δηλαδή όταν οι φίλαθλοι μιας ομάδας που τα τελευταία χρόνια κερδίζει πολλά πρωταθλήματα έχουν θετική εικόνα για το πρωτάθλημα μόλις 52%, και αυτό ακόμα δείχνει ότι υπάρχει ζήτημα σε σχέση με την εικόνα του πρωταθλήματος. Άρα οι μισοί από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που ρωτήθηκαν δεν έχουν καλή εικόνα για το πρωτάθλημα, το οποίο κατακτούμε. Αυτό λέω. Ναι, και σας λέω ότι είναι υψηλό το ποσοστό αυτό. Οι οπαδοί των υπόλοιπων ομάδων έχουν ακόμα πιο, έχουν σαφώς αρνητική εικόνα για το πρωτάθλημα. Η αρνητική εικόνα ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ είναι 58%, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού 60%, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ 70% αρνητική εικόνα, οι οπαδοί του Άρη 65% αρνητική εικόνα, οι οπαδοί του Αστέρα Τρίπολης κοντά στο 70%, για να μην σας πω όλες τις ομάδες τώρα. Ναι. Έτσι, αλλά γενικά η εικόνα στους υπολείπους είναι, δεν είναι θετική, και επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει κανείς να δει πώς μπορεί να το βελτιώσει, αν μη τι άλλο. Φαίνεται ότι τα καινούργια... Οι καινούργιες εξελίξεις, πρόσφατες μάλλον εξελίξεις, όπως το VAR, οι ξένοι διαιτητές, στη σωστή κατεύθυνση λειτουργούν, αλλά υπάρχει δρόμος ακόμα. Συμφωνώ, συμφωνούμε. Πάντως, ενώ συμφωνούν, κύριε Παναγόπουλε, σχεδόν το σύνολο για το VAR και τους ξένους διαιτητές, είναι μεγάλο το 78% για το VAR. Βεβαίως. Θετική άποψη. Και για το 66% νομίζω είναι σημαντικό νούμερο. Υψηλό, υψηλό, ναι. Το έργο του κύριου Αυγενάκη προφανώς και δεν κρίνεται επιτυχημένο. Όταν απαντάει λανθασμένο το κρίνει το 40% και το 36% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ναι, άρα έχουμε ένα 76% που δεν βλέπει πετυχημένο το έργο του κ. Αυγενάκη. Κοιτάξτε, ναι. Μπορείτε να το δείτε και σωστή είναι η τοποθέτησή σας, αλλά και αλλιώς να το δείτε. Δηλαδή αυτοί που θεωρούν ότι οι αποφάσεις για το ποδόσφαιρο είναι λανθασμένες, είναι σχεδόν διπλάσιοι από αυτούς που θεωρούν ότι είναι σωστές. Είναι προφανές ότι και εκεί, δηλαδή και οι αποφάσεις της πολιτείας αξιολογούνται αρνητικά. Και η πολιτεία έχει ρόλο να παίξει, διότι προφανώς και οι σωστές αποφάσεις της πολιτείας αποτελούν προϋπόθεση για να βελτιωθεί η εικόνα του ποδοσφαίρου, mm-hmm. γιατί καλώς ή κακώς η πολιτεία επηρεάζει με τις αποφάσεις της το ποδόσφαιρο, έτσι και είτε το θέλουμε είτε όχι. Σωστά. Μάλιστα. Μάλιστα. Στέργιο, τι θέλεις να ρωτήσεις τον κύριο Παναγόπουλο? Όχι, μία ερώτηση για τον Στίβο που τόσο αγαπάει. Γενικότερα, κύριε Παναγόπουλε, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και πλην του ποδοσφαίρου και άντε και του μπάσκετ που είναι στα φώτα της δημοσιότητας. Δεν ξέρω ο Στίβος αν είναι σε καλύτερη μοίρα από το handball ή από την ενόργανη ή γενικότερα. Κοιτάξτε, δεν νομίζω να έχουμε καλές εποχές για αυτά τα αθλήματα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, αλλά και τώρα μετά την κρίση και πριν μας προκύψει ενώ η πανδημία, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε περισσότερο ως λογιστική εγγραφή στις δαπάνες και λιγότερο ως κοινωνικό αγαθό, όπως πράγματι είναι. Ο Στίβος έχει την τύχη να έχει στην Ελλάδα εξαιρετικούς αθλητές και πάρα πολύ καταρτισμένους προπονητές, εξού και μεγάλη ομάδα αθλητριών και αθλητών, πρωταγωνιστή σε πανευρωπαϊκό, ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στη μεγάλη ηλικιακή κατηγορία, αλλά και στις μικρότερες, των παιδών, των κορασίδων, των εφήβων. Σκεφτείτε να είχε και στήριξη, ενώ στήριξη σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο εξοπλισμού, που δεν έχει, όπως δεν έχουν και πολλά άλλα αθλήματα. Να πω βεβαίως ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της πανδημίας, τον τελευταίο χρόνο, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι σε πάυση εκ των πραγμάτων. Ακαδημίες δεν λειτουργούν, παιδιά δεν μπορούν να αθληθούν, δεν μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, δεν μπορούν να γυμναστούν στο Στίβο, στην κολύμβηση. Με ανησυχεί αυτό το γεγονός. Φοβάμαι δηλαδή μήπως η αναγκαστική αυτή διακοπή
διώξει από, την, από τα στάδια, από τα κολυμβητήρια, από τα γήπεδα μια γενιά ή κάποιες χρονιές νέων που τους ενδιαφέρει η άθληση, και αυτό μόνο καλό δεν θα είναι και για τους ίδιους, για την υγεία και την ευεξία τους και για τον ελληνικό αθλητισμό. Να ελπίζουμε ότι η πανδημία θα νικηθεί σχετικό σύντομα και να ελπίζουμε ότι η πολιτεία θα συνειδητοποιήσει ότι ο αεραστεχνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη και σε μέσα, υποδομές και εγκαταστάσεις, αλλά και οι αθλητές χρειάζονται κίνητρα, χρειάζονται στήριξη για να καταφέρουν να διακριθούν, να φτάσουν εκεί που θέλουν. Ευτυχώς υπάρχουν, κύριε Παναγόπουλε, και υπάρχει και ιδιωτική πρωτοβουλία και εταιρείες που στηρίζουν και το Στίβο και τα άλλα αθλήματα, γιατί αλλιώς. Κοιτάξτε, στο Στίβο τα προηγούμενα χρόνια είχαμε καταφέρει ίδια χρηματοδότηση, δηλαδή το χορηγικό πρόγραμμα, να είναι πολύ μεγαλύτερο από την κρατική χρηματοδότηση. Και έχετε δίκιο, ευτυχώς που υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας που στηρίζει, και έτσι κάποιοι αθλητές, κάποια αθλήματα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά ο μεγάλος αιμοδότης πάντως, το γνωρίζετε, για αθλήτριες και αθλητές σε όλα τα αθλήματα παραμένει η οικογένειά τους. Και είναι πράγματι αξιέπαινοι όλοι οι γονείς που διαθέτουν και χρόνο αλλά και χρήματα για να στηρίξουν τα παιδιά τους να κάνουν αθλητισμό. Γιατί έχουμε δει ακόμα και παγκόσμιους πρωταθλητές να τους στέλνουν οι γονείς και οι φίλοι στα τουρνουά του εξωτερικού. Δηλαδή, μιλάμε, είναι κατάτια. Άρα, να ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα και να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.